Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές και μαζί θα δούμε αναλυτικά όλα τα θέματα των Σερών αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Εξακριβώθηκε η δράση Σπύρας που διέπρατε κλοπές από ATM σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και οι Σέρες. Συγκεκριμένα ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών αλλοδαπών υπηκόων, οι οποίοι χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία εμπόδιζαν την έξοδο των χρημάτων στα ATM που επέλεγαν να κάνουν αναλήψεις με τη χρήση των τραπεζικών καρτών. Στη συνέχεια αποσπούσαν τα χρήματα χωρίς να χρεώνονται οι λογαριασμοί τους, αφαιρώντας συνολικά πάνω από 29.000 ευρώ. Η μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Κιλκής είχε ως αποτέλεσμα την εξακρίβωση της δράσης Σπύρας που διέπρατε κλοπές από ATM με τη μέθοδο μπλοκαρίσματος της εξόδου των χρημάτων κατά τις αναλήψεις ποσών. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός 40χρονου και δύο γυναικών ηλικίας 30 και 25 ετών. Όλοι τους αλλοδαποί υπήκοοι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής και απάτης. Προέκυψε ότι πρόκειται για μια σπήρα, η οποία με συγκεκριμένη μεθοδολογία καταφέρνανε και αποσπούσαν χρήματα από το ATM, χωρίς ταυτόχρονα να γίνονται οι χρεώσεις τους αντίστοιχους λογαριασμούς από τις κάρτες τις οποίες τοποθετούσαν μέσα από τα μηχανήματα. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία έχει τη διεθνή ορολογία Transaction Reversal Fraud, όπου με τρόπο μηχανικό καταφέρνανε και αποσπούσαν τα χρήματα από το μηχάνημα, ενώ ταυτόχρονα ακύρωναν την πραγματοποιήσεις συναλλαγή, με αποτέλεσμα να καταφέρνουν να αποσπούν τα χρήματα και να μην χρεώνονται στο λογαριασμό της τραπεζικής τους κάρτας. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, τα παραπάνω άτομα το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο του 2017 έως τον Απρίλιο του 2018, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία, διέπραταν συστηματικά κλοπές χρηματικών ποσών από ATM τραπεζών σε διάφορες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα. Από την έρευνα προέκυψε ότι η δράση τους ήταν σε αρκετές πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Υπάρχει περίπτωση και στις Σέρες, σε ATM στην πόλη των Σερών. Από εκεί και πέρα έχουμε μέχρι στιγμής εξηχνιαστεί περιπτώσεις οι οποίες έχουν γίνει σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Δράμα, Ιωάννα και Κυλκής. Και η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθούν και άλλες περιπτώσεις απάτης. Και από τον Απρίλιο του 2017 η συγκεκριμένη σπήρα δρούσε με την μεθοδολογία που σας περιέγραψα. Κυρίως σε πόλεις εδώ της Βόρειας Ελλάδας, με τη συνολική τους λία μέχρι στιγμής να υπερβαίνει τις 29.000 ευρώ. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για την ανακάλυψη συνεργών τους και την εξακρίβωση της συμμετοχής τους σε τυχόν παρόμοια αδικήματα. Οι πολίτες κάθε φορά που κάνουν συναλλαγή σε ATM πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να είναι σίγουροι ότι δεν υπάρχει κάποιο άτομο το οποίο παρακολουθεί τη συναλλαγή ή να βλέπει τον κωδικό τον οποίο πατούμε κατά τη διάρκεια της συναλλαγής με το ATM. Και από εκεί και πέρα, όταν χάσουμε την κάρτα, θα πρέπει αμέσως να ενημερωθεί η τράπεζα, προκειμένου να γίνει ακύρωση της κάρτας, γιατί είναι πολύ πιθανό να γίνουν συναλλαγές και να χρεωθούν ο πολίτης με το χρηματικό ποσό που θα καταφέρει να αποσπάσει ο επιτίδιος. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκής. Τουλάχιστον δύο ενδιαφερόμενους επενδυτές έχει η κυβέρνηση για την πώληση των εργοστασίων ζάχαρη στην Ελλάδα και στη Σερβία. Με αυτήν τη διαβεβαίωση υποδέχθηκε την περασμένη εβδομάδα τους εργαζόμενους ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης. Στον αυτόματο πιλότο λειτουργεί η ελληνική βιομηχανία ζάχαρη τον τελευταίο μήνα. Στις 30 Μαΐου είχε παραιτηθεί από τη θέση του Προέδρου ο Παναγιώτης Αλεξάκης και πριν από λίγες ημέρες παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου ο κ. Παναγιώτης Καραχάλιος. Και αυτή τη στιγμή, ένα από τα πάλε ποτέ ισχυρά χαρτιά της χώρας μας, η ελληνική βιομηχανία ζάχαρη, παραμένει επί ξύλου κρεμάμενη, με ένα μέλλον έολο, αβέβαιο και τρομακτικό. Αυτή τη στιγμή η ελληνική βιομηχανία ζάχαρη δεν έχει ούτε Πρόεδρο ούτε Διευθύνοντα Σύμβουλο και οι παραιτήσεις φυσικά έρχονται να επιβεβαιώσουν το τραγικό κλίμα που επικρατεί στην βιομηχανία. Τα προβλήματα αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχουν αρχίσει ήδη να σημειώνονται προβλήματα και στη μισθοδοσία των υπαλλήλων. Οι πληρωμές του Μαΐου έγιναν με μεγάλη δυσκολία, με έναντι και καθυστερήσεις. Υπάρχουν υπόλοιπα που έχουν να λάβουν εργαζόμενοι από τη μισθοδοσία του Ιουνίου
Και φυσικά προς το παρόν δεν γίνεται καν λόγος για τον Ιούλιο. Εδώ και περίπου 3 εβδομάδες δεν έχουμε πρόεδρο στην εταιρεία. Εδώ και 1 δεκαήμερο περίπου δεν έχουμε και διευθύνοντα σύμβουλο. Επί της ουσίας δηλαδή για άλλη μια φορά, για πέμπτη φορά στη σειρά, η βιομηχανία είναι ακέφαλη. Είναι ακέφαλη έχοντας μπροστά της τεράστια ζητήματα, τεράστια προβλήματα και όπως πολύ σωστά αναφέρατε, έχουν πλέον έχουν ξεκινήσει και τα όργανα σε σχέση με τις μισθοδοσίες του προσωπικού. Επί της ουσίας από τον μήνα Μάιο, το δεύτερο δεκατρίμηνο του Μαΐου, αρχίσανε να φαίνονται τα πρώτα δείγματα μη καταβολής μισθοδοσιών. Από τότε μέχρι σήμερα πληρωνόμαστε με προκαταβολές των προκαταβολών. Και το αποκορύφωμα είναι ότι πλέον για τον Ιούλιο δεν κατατέθηκαν στους λογαριασμούς μας καθόλου χρήματα. Είτε γιατί υπάρχει αυτό το κενό, το διοικητικό κενό, είτε γιατί στην πραγματικότητα στα ταμεία της βιομηχανίας δεν υπάρχει τσεκιστή, όπως λένε. Την ίδια ώρα τη δέσμευση ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση των 212 εργαζομένων στην ελληνική βιομηχανία Ζάχαρης έλαβαν την προσωπία των εργαζομένων που συναντήθηκε με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση, αλλά και με στελέχη του Υπουργείου. Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση που έλαβε χώρα στην Αθήνα από πλευράς του Υπουργείου επανέλαβαν στους εργαζόμενους της ελληνικής βιομηχανίας Ζάχαρης ότι είναι μονόδρομος η είσοδος στρατηγικού επενδυτή στον όμιλο της βιομηχανίας. Εδώ και μήνες το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Οικονομίας, με τον αρμόδιο Υπουργό τον κύριο Χαρίτση και την ουσία, αν θέλετε, η κυβέρνηση, ψάχνουν στρατηγικό επενδυτή, γιατί έχουν δηλώσει και θεωρούν και οι ίδιοι ότι ο μοναδικός που θα μπορούσε να δώσει λύση στα ζητήματα της βιομηχανίας είναι κάποιος στρατηγικός επενδυτής, διότι δάλλως με την κατάσταση που η οποία επικρατεί σήμερα και με τα αλλεπάλληλα λάθη των τελευταίων ετών, πλέον η ελληνική βιομηχανία Ζάχαρης με αυτό το πρόσωπο που την ξέρουμε για 55 χρόνια τώρα και τα λοιπά, δεν πρόκειται να ξαναδούμε. Οπότε, μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών της έβρεσης στρατηγικού επενδυτή, έχουν, ας πούμε, μέσα σε εισαγωγικά καταλήξει, υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι. Ένας ο οποίος έχει καταθέσει, έχει ακολουθήσει τη διαδικασία που έχει προκριθεί από την πιστότρια τράπεζα σε συνεργασία με μια εταιρεία ως σύμβουλο πώλησης, έχει καταθέσει την προσφορά του. Είναι μια προσφορά η οποία έχει γνωστοποιηθεί εδώ και 15 μέρες περίπου. Τολμώ να πω ότι όχι καλή προσφορά για τη βιομηχανία, κύριε Κώτα. Και από την άλλη πλευρά, την Παρασκευή που μας πέρασε, μετά τη συνάντηση που είχαμε εμείς την Πέμπτη με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Χαρίτση, υπήρξε συνάντηση με τους δεύτερους ενδιαφερόμενους. Είναι ένα αγγλοαμερικανικό φαντ, γιατί τουλάχιστον σύμφωνα με την πληροφόρηση και με τη δημοσιότητα που προκύπτει, έχουν μπει και αυτοί στο παιχνίδι ως δεύτεροι ενδιαφερόμενοι. Τώρα, εμείς την Πέμπτη που μας πέρασε είχαμε μια συνάντηση με τον Υπουργό, μια συνάντηση που προέκυψε μετά από πάρα πολύ καιρό και μετά από πολλές πιέσεις και οχλήσεις και αιτήσεις δικές μας για ραντεβού και για συνάντηση. Εν πάση περιπτώσει, η συνάντηση αυτή έγινε με γνώμονα ότι πλέον το πράγμα έχει οδηγηθεί στο πουθενά. Επί της ουσίας, βιομηχανία σήμερα δεν υπάρχει. Αν θέλετε, εάν πάνε τα πράγματα έτσι και δεν προκύψει κάτι διαφορετικό, η βιομηχανία καλοκαίρι δεν βγάζει. Επομένως, εργαζόμενοι ήμασταν, συναντηθήκαμε με τον αρμόδιο υπουργό για να δούμε τι μέλη γενέστε σε σχέση με εμάς τους εργαζόμενους. Είτε παραδείγματος χάρη, εάν βρεθεί κάποιος υποψήφιος επενδυτής, είτε εάν δεν βρεθεί. Ο κύριος λόγος της συνάντησής μας ήταν αυτός. Πήραμε υποσχέσεις από τον Υπουργό για διασφάλιση των θέσεων εργασίας, αλλά όπως και να έχει, θα πρέπει να τρέξουν κάποιες διαδικασίες, πρωτίστως να διοριστεί μια καινούργια διοίκηση και συνέχεια να δούμε αν υπάρχουν πραγματικά ενδιαφερόμενοι, με την έννοια να δούμε αν θα κατατεθούν ή αν κατατέθηκαν, ποιες είναι οι προτάσεις τους, για να δούμε και αν πραγματικά υπάρχει μέλλον για εμάς τους εργαζόμενους, για την ίδια την εταιρεία φυσικά, για την καλλιέργεια και όλα όσα διέπουν τη βιομηχανία. Πρώτη ανάμεσα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας είναι η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε ό,τι αφορά την επισκεψιμότητα τουριστών, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και Τουρισμού της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρο Θάνο. Σε έναν απολογισμό που παρουσίασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Θάνος επισήμανε μεταξύ άλλων ότι η κατάσταση αλλάζει ακόμη και στο κομμάτι των διανυκτερεύσεων, στο οποίο παραδοσιακά η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν είχε τις καλύτερες επιδόσεις, καθώς οι τουρίστες προέρχονταν κυρίως από τη βαλκανική αγορά.
στην πρώτη θέση της επισκεψιμότητας τουριστών είναι η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη χώρα μας. Κατά το τελευταίο έτος, όπως ανακοίνωσε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού Αλέξανδρος Θάνος, πραγματοποιώντας έναν απολογισμό των ενεργειών της περιφέρειας για την ενίσχυση του τουρισμού. Όπως ανέφερε ο κύριος Θάνος, είναι ενθαρρυντικό που η κατάσταση βελτιώνεται και στον τομέα των διανυκτερεύσεων, όπου χωλαίνει παραδοσιακά η περιφέρεια. Η Κεντρική Μακεδονία βρέθηκε στη δεύτερη θέση και στις διανυκτερεύσεις, αφήνοντας πίσω περιφέρειες όπως η Κρήτη και η Αττική. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι μπορεί να είναι μεγάλος ο αριθμός των Βαλκάνιων τουριστών, όμως πλέον έρχονται στην περιοχή τουρίστες από τη Βρετανία, το Κατάρ και άλλες περιοχές, αλλάζοντας το μείγμα των επισκεπτών. Μιλάμε για μια αύξηση περίπου 10% προς στιγμή των προκρατήσεων σε σχέση με πέρσι και οι τάσεις και οι δυναμικές δίνουν ότι είμαστε σε μια σαφή δυναμική που έχει ξεκινήσει εδώ και μια τριετία για την περιφέρειά μας, που προσθέτει κάθε χρόνο 10% περίπου στην προσέλκυση των πελατών. Πέρα από τους Βαλκάνιους, βλέπουμε ότι η αγορά του Ισραήλ αφορά όλο το χρόνο, όχι μόνο το καλοκαίρι. Οι Γερμανοί είναι πάντα συνεπείς πελάτες. Αυξάνουμε και τριπλασιάζουμε σχεδόν φέτος τα νούμερα από τη Μεγάλη Βρετανία, και το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό μέγεθος, το οποίο συνήθως πηγαίνει στην νότια περιοχή της Ελλάδος. Και οι Ρώσοι φυσικά επιμένουν και έχουμε επαναλαμβανόμενους επισκέπτες, που είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Το καλοκαίρι η νότια περιοχή της Μακεδονίας, δηλαδή Πιερία, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη φυσικά. Αλλά βλέπουμε ότι και ο εναλλακτικός τουρισμός κερδίζει έδαφος, και η ενδοχώρα, Σέρες, Κιλκής, Συμμαθία, με το πρόσωπο πολιτιστικό περιεχόμενο, απόθεμα που έχει, διαμορφώνει ένα πλήρες σύνολο. Και αυτό είναι που την Κεντρική Μακεδονία την κάνει ξεχωριστή, καθώς είναι ένας προορισμός για όλα τα Βαλάντια. Έως τις 16 Ιουλίου θα έχουν τη δυνατότητα υποψήφοι να καταθέτουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο, αφού πρώτα λάβουν το μοναδικό μυστικό κωδικό τους από το λύκειο στο οποίο φοίτησαν. Ένας εκ των ιδιοκτητών του φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης Πρίσμα στις Σέρες, ο κύριος Αναστάσιος Τιμοθεΐδης, με δηλώσεις του στην τηλεόραση Επιλογές, καθοδηγεί τους υποψήφιους για τη σωστή κατάθεση των μηχανογραφικών τους δελτίων. Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων, η οποία και θα ολοκληρωθεί στις 16 Ιουλίου. Οι υποψήφοι πρέπει να απευθυνθούν στο λύκειό τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό θα μπορούν να επισκέπτονται την σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση, να τροποποιούν το προσωρινό μηχανογραφικό και να προχωρούν τελικά στην οριστική υποβολή του. Ένας εκ των ιδιοκτητών του φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης Πρίσμα, ο κύριος Αναστάσιος Τιμοθεΐδης, με δηλώσεις του στην τηλεόραση του Επιλογές, καθοδηγεί τους υποψηφίους για την σωστή κατάθεση των μηχανογραφικών τους δελτίων. Είναι ότι συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό, έχοντας υπόψη ότι έχουμε γράψει 20.000 μόρια, έχοντας γράψει άριστα. Να έχουμε σίγουρα τις δικές μας επιλογές και όχι άλλων. Συνήθως οι γονείς μπλέκονται πολύ σε αυτό το κομμάτι. Ακόμα και εμείς, καμιά φορά, οι καθηγητές που προσπαθούμε να επηρεάσουμε τα παιδιά, καλό είναι να ακούνε την καρδιά τους. Βέβαια, ακούγοντας και τις συμβουλές τις δικές μας και των γονιών. Φέτος, πόσους κοιμάνθηκαν οι βάσεις? Περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, πάνω κάτω. Δεν βγήκαν ακόμα οι βάσεις, τις βάσεις τις περιμένουμε βέβαια, αλλά πάνω κάτω, ναι, ίσως μια μικρή πτώση περιμένουμε. Όλα αυτά είναι δικές μας εκτιμήσεις. Καλό είναι να περιμένουμε στο τέλος τι θα γίνει. Μέσα στην προθεσμία, δηλαδή μέχρι και την Δευτέρα 16 Ιουλίου, εφόσον κάποιος υποψήφιος μετανιώσει και θέλει να τροποποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο, απευθύνεται στο λύκειό του, ακυρώνεται το ήδη οριστικοποιημένο και υποβάλλει εκ νέου μηχανογραφικό. Αυτό που δείξαν οι φετινές Πανελλήνιες είναι ότι χρειάζεται προετοιμασία από τις μικρότερες ίσως τάξεις. Δηλαδή, θα πρέπει τα παιδιά, ιδίως σε μαθήματα βαρύτητας όπως τα μαθηματικά, τα αρχαία, η φυσική, η έκθεση, να δίνουν βάση από τις μικρότερες τάξεις, να μην υπάρχουν κενά, γιατί αυτά φαίνονται στο τέλος των εξετάσεων. Η μία χρονιά δεν επαρκεί στο τέλος, στην τρίτη λυκείου, για να καλύψει όλα αυτά τα κενά. Καλό είναι ένα παιδί να δουλεύει μεθοδικά, και όντως τα παιδιά, όσα είχαμε εδώ από την αρχή και δουλέψανε μεθοδικά, χαρά μας ήταν τώρα που βλέπουμε ότι πετύχανε το στόχο τους. Διακοπή υδροδότηση θα σημειωθεί αύριο το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα στην τοπική κοινότητα Άνω Καμήλας του Δήμου Σερών, λόγω εργασιών στο αντιλιοστάσιο γιώτρησης. Αύριο 5η 5 Ιουλίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης στην τοπική κοινότητα Άνω Καμήλας, λόγω αναγκαίων εργασιών στο αντιλιοστάσιο γιώτρησης, στο πλαίσιο του έργου «Εργασίες εννέας διαχείρισης εξωτερικών υδραγωγείων»,
τοπικές κοινότητες Προβατά, Μονοκλησιάς, Άνω Καμήλας και Καπετάν Μητρούση. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης, Γιάννη Γάτσιο, οι εργασίες θα γίνουν προκειμένου οι πολίτες να πίνουν καθαρό και γάργαρο νερό. Θα γίνουν κάποιες προγραμματισμένες εργασίες στις γεωτρήσεις των χωριών, όπως είπατε, Άνω Καμήλα, Μονοκλησιά, Μητρούση. Πριν ξεκινήσουν όμως οι προγραμματισμένες αυτές εργασίες, οι δεξαμενές, οι υδατόπυργοι των χωριών θα γεμίσουν. Τώρα, αν υπάρχει μεγάλη κατανάλωση σε νερό, ναι, κάποια στιγμή στη διάρκεια της ημέρας, όπως γράφουμε και στο δελτίο τύπου, θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης. Εάν η κατανάλωση είναι μικρή, δηλαδή λιγότερη της χωρητικότητας της δεξαμενής, τότε οι κάτοικοι των χωριών δεν θα έχουν διακοπή υδροδότησης. Αλλά σε κάθε περίπτωση ενημερώνουμε τους κατοίκους ότι θα κάνουμε κάποιες εργασίες βελτίωσης, θα αλλάξουν κάποιες σωληνώσεις και κάποιες εργασίες ηλεκτρολογικές στις γεωτρήσεις, στα αντλιοστάσια. Αυτό είναι όλο το οι εργασίες που θα γίνουν αύριο. Καθαρό νερό και με ασφάλεια. Να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα, δηλαδή διακοπής στην διάρκεια του καλοκαιριού. Για την καλύτερη λειτουργία των εγκαταστάσεων της ΔΕΙΑΣ. Όπως και η κατασκευή τους, έτσι και ο καθαρισμός, η περιποίηση και η φύλαξή τους απαιτούν ειδική τεχνική και άρεστη γνώση. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων, Χατζή Ανδρέου Στέφανος. Με υπερσύγχρονο και συνεχώς ανανεωμένο εξοπλισμό, φροντίζουμε τα πολύτιμα χαλιά σας με απόλυτη υπευθυνότητα. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων, Χατζή Ανδρέου Στέφανος. Τίναγμα με ρυθμιζόμενη δόνηση για απόλυτη προστασία. Πλύσιμο με εγκεκριμένα οικολογικά υλικά που προστατεύουν εσάς και το περιβάλλον. Στυπτήριο για την απομάκρυνση και των τελευταίων ενδεχομένων καταλήπων. Στέγνωμα σε φυσικές συνθήκες, μακριά από τις βραδερές ακτίνες του ήλιου. Σύγχρονο στεγνοτήριο για τους δύσκολους χειμερινούς μήνες. Συσκευαστήριο με αυτόματη μέτρηση και ποιοτικό έλεγχο. Ειδικό τμήμα στεγνού καθαρισμού μεταξωτών και χειροποίητων χαλιών. Εξειδικευμένο τμήμα απολύμανσης και κολαρίσματος. Αντικατάσταση σε φθαρμένα ρέλια ή κρόσια, απλά ή χειροποίητα. Ειδική φροντίδα για παπλώματα, φλοκάτες και κουβέρτες. Φύλαξη σε χώρους με ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και αέρα. Άμεση εξυπηρέτηση, παραλαβή και παράδοση στο σπίτι σας. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων, Χατζή Ανδρέου Στέφανος. Η σιγουριά στα χαλιά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε θέματα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν την 3η 3 Ιουλίου οι συνταξιούχοι από όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη στην Κομοτηνή. Οι συνταξιούχοι ζήτησαν την ανατροπή του νόμου Κατρούγκαλου για τις συντάξεις και την επιστροφή των περικοπών που έγιναν με τα μνημόνια. Με τη διαμαρτυρία θέλησαν να δείξουν ότι παραμένουν στον δρόμο του αγώνα και θα σταθούν απέναντι στις πολιτικές που μειώνουν τις συντάξεις τους και εξαθλιώνουν όλη την κοινωνία. Στη συγκέντρωση έδωσαν το παρόν αρκετές τοπικές οργανώσεις συνταξιούχων, αλλά και μέλη των πανελλήνων οργανώσεων που τόνισαν την ανάγκη της συνέχισης του αγώνα και της ανάσχεσης της πολιτικής της κυβέρνησης. Πρέπει να ακολουθούμε και να μην τζιμπάμε σε αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή, ενώ ψηφίσανε μέχρι κεραίας όλα αυτά τα μέτρα, τα προαπαιτούμενα του τελευταίου μνημονίου, περικοπές, επαναυπολογισμός αφορολόγητο, και μάλιστα τότε τονίζαν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ρούπι πίσω, και μάλιστα με επιχειρήματα του τύπου, όπως ο κύριος Τσακαλώτος έλεγε, ας πούμε, στους δανειστές, ότι η γιαγιά στην Πρέβεζα δεν μπορεί με τα 450 και 500 ευρώ να ενισχύει τα εγγόνια στα φροντιστήρια και στο ενίκιο που σπουδάζουν. Άρα σημαίνει ότι τις φτάνει η σύνταξη και τις περισσεύει. Άρα λοιπόν να κόψουμε περισσότερα και από αυτούς για να τα δώσουμε στους δανειστές. Προσχεδιασμένη από καιρό, χαρακτήρισε στον Sky την αποχώρηση του ποταμιού από το κοινάλο αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Σπύρος Καρανικόλας. Προσωπικές στρατηγικές δεν χωρούν. Θεωρώ λάθος τις προσωπικές στρατηγικές. Θα προχωρήσουμε μπροστά με αυτούς που θέλουν. Κάθε εμπόθιο για καλό και εμάς αυτό μας δυναμώνει, σημείωσε το στέλεχος του κοινάλ. Πρόσθεσε ότι ο κύριος Θεοδωράκης δεν είχε καμία επαφή με τη βάση της παράταξης από τότε που ήρθε τέταρτος στις εσωκομματικές εκλογές. Όσον αφορά στον Πάνο Καμένο και τον Αλέξη Τσίπρα, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ εκτίμησε ότι θα πορευτεί
βουλευτούν μέχρι τέλος μαζί και θα πιούν το πικρό ποτήρι μαζί. Ξέρει ότι δεν έχει άλλο πολιτικό μέλλον και δεν θα ξαναδεί τα έδρανα της Βουλής. Στόχος του Κινάλο, όπως ανέφερε την Κυριακή και η ανακοίνωση που εξεδόθηκε, είναι ο αυτόνομος πρωταγωνιστικός τους ρόλος μέσα από την αύξηση της επιρροής αλλά και την ανατροπή των σημερινών πολιτικών συσχετισμών. Οι λόγοι είναι ότι δεν εισακουγόταν το ποτάμι, η άποψή του από την αρχηγό του Κινάλ. Βέβαια, αυτό νομίζω ότι δημιουργεί οπωσδήποτε στον κόσμο του κέντρου και της κεντροαριστεράς ένα σκηνικό το οποίο είναι λίγο θολό, διότι κλήθηκαν 212.000 άτομα να πάνε να ψηφίσουν πριν 6 μήνες και τώρα βλέπουν ότι όλη αυτή η διαδικασία έγινε για το τίποτα. Ο ελάχιστος σεβασμός ο οποίος απαιτείται στον κόσμο αυτό έπρεπε να βρει σαν αποτέλεσμα μία μίνιμου συνεννόηση από πριν. Δηλαδή θα έπρεπε και η κυρία Γεννηματά και ο κύριος Θοδωράκης να είχαν βρει ένα modus vivendi πριν κατεβούν στις εκλογές και όχι μετά 6 μήνες να λένε ότι δεν μπορούμε να τα βρούμε και ότι αποχωρείται το ποτάμι από το Κινάλ. Από εκεί και πέρα η χθεσινή συνάντηση σηματοδότησε και μία στροφή ξεκάθαρη του ποταμιού προς το κέντρο και προς το φιλελευθερισμό. Άρα λοιπόν έχουμε ξεφύγει πλέον από την κέντρο αριστερά και μιλάμε για ένα ξεκάθαρο φιλελεύθερο κεντρό χώρο πλέον. Ο Δήμος Καβάλας και η Υπηρεσία Ποιότητας Ζωής τοποθέτησαν τους πρώτους 10 κάδους για μεταχειρισμένα ρούχα και πάνινα παπούτσια. Τις επόμενες 2 εβδομάδες θα τοποθετηθούν άλλοι 20 κάδοι στην πόλη της Καβάλας και στα χωριά όλου του Δήμου. Το 20% των μεταχειρισμένων ειδών, τα οποία βρίσκονται σε καλή κατάσταση, θα επιστρέφονται σε κοινωνικές δομές της πόλης. Έχουν τοποθετηθεί οι πρώτοι 10 κάδοι ανακύκλωσης ρούχων και παπούτσιών. Και την Πέμπτη με Παρασκευή θα τοποθετήσουμε και τους υπόλοιπους 20. Οι 10 κάδοι μας αυτοί έχουν ένα καπάκι εδώ, λειτουργούν, βάζουμε τα ρούχα μέσα εδώ και τα ρούχα όπως είναι, τα σπρώχνουν, τα κλείνουμε και πέφτουν μέσα. Δεν μπαίνει ανθρώπινο χέρι εδώ, όποιος βάζει τα ρούχα δεν μπορεί να τα ξαναπάρει και δεν θα δει από αυτούς τους κάδους μέσα σκορπισμένα ρούχα πουθενά αλλού, αυτό που βλέπουμε που ρίχνουν οι συμπολίτες μας στους πράσινους κάδους. Εδώ δεν παίρνει. Τι κάνουμε τώρα? Αφού παίρνουμε τα ρούχα, έρχεται ιδιώτης τα παίρνει, τα ρούχα αυτά πλύνονται, σιδερώνονται και από αυτά τα οποία είναι σε αρίστη κατάσταση θα έλεγα, το 20% επιστρέφονται στους συμπολίτες μας σε 3 δομές τις οποίες έχει δώσει ο Δήμος, στους γιατρούς του κόσμου, στην Ηλιακτίδα και στην εκκλησία μας. Αυτές οι δομές θα δίνουμε τα ρούχα εκεί που νομίζουν, εκεί που τα έχουν ανάγκη κάποιοι συνάνθρωποι μας και έτσι λοιπόν εκτελούμε διπλό έργο. Το έργο της ανακύκλωσης και την επιστροφή σε ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται αυτά τα ρούχα πεντακάθαρα και αρωματισμένα. Οι καλύτερες προσφορές κοντά σας στο σούπερ μάρκετ Κάντσας της γειτονιάς σας. Μέχρι την Τετάρτη 4 Ιουλίου, φέτα Pop Larissa's το κιλό με 6,90. Γκούντα Ολλανδία στο διαλεγμένο με 5,50 το κιλό. Μουντιάλ χωρίς παρέα και καλό φαγητό δεν γίνεται. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll 480 γραμμαρίων, σετ 2 τεμάχια με 6,50. Μπύρα Χένιγκερ κουτί 500 ml, συσκευασία 3 συν 1 δώρο, μόνο 3,57. Αφρόλου τραφά 750 ml με 2,95. Αλλά και έντομο αποθητικά Ride, υγρά και ταμπλέτες 30% φθηνότερα. Supermarket Kansas. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Ζήσε την απόλυτη διασκέδαση μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Τώρα και με δωρεάν είσοδο. Μπες στο παιχνίδι. Μεγάλα jackpot και κληρώσεις μετρητών σε περιμένουν. Νιώσε όλες τις συγκινήσεις. Ακολούθησε το ενστικτό σου και προκάλεσε την τύχη να σου χαμογελάσει. Κάθε στιγμή κρύβει ευκαιρίες για νίκη. Απόλαυσε τις.
το θέαμα συναρπάζει. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Τώρα με δωρεάν είσοδο. Την αισιοδοξία και τη σιγουριά του για μια ακόμη πολύ καλή χρονιά για την Κρικρή εξέφρασε ο πρόεδρος της γαλακτοβιομηχανίας Παναγιώτης Τσινάβος με αφορμή την 23η ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας. Σε δηλώσεις του στην τηλεόραση Επιλογές δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους εργαζόμενους αλλά κυρίως και τους καταναλωτές για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη που δείχνουν στα προϊόντα της αεραϊκής γαλακτοβιομηχανίας. Σε κλίμα συνεργασίας και σύμπνοιας πραγματοποιήθηκε η 23η ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της γαλακτοβιομηχανίας Κρικρή. Με 19% αύξηση της πωλήσης κατά το έτος 2017 και με υψηλό ποσοστό ανάπτυξης κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, ο πρόεδρος της Κρικρή εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον της εταιρείας. Πλέον οδεύουμε πολύ αισιόδοξοι. Ήδη η χρονιά η περσινή ήταν πολύ καλή, αφού είχαμε μια ανάπτυξη της πωλήσης μας 19% με αύξηση όλα τα μεγέθη μας. Ήδη η χρονιά, το τρίμηνο αυτό που δημοσιεύσαμε, πάμε με σημαντική ανάπτυξη πάνω από 20-25%. Πιστεύω ότι θα είναι πάλι μια καλή χρονιά. Βγάλαμε νέα προϊόντα με μεγάλη αποδοχή από τους καταναλωτές μας, με μεγάλη εμπορική επιτυχία. Οι εξαγωγές μας διευρύνονται, πλέον θα περάσουν το 30% σαν συμμετοχή στον συνολικό μας τζίρο. Οι εργαζόμενοι έχουν αυξηθεί, πάνω από 300 εργαζόμενοι πλέον εργάζονται στην εταιρεία Κρικρή. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι και να ταινίζουμε πιο ευχάριστα το μέλλον. Ο κύριος Τσινάβος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους εργαζόμενους και κυρίως τους καταναλωτές για την στήριξη και την εμπιστοσύνη που δείχνουν στα προϊόντα της Κρικρή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους καταναλωτές μας, στους εργαζόμενους που δίνουν αγώνα κάθε μέρα για νέα προϊόντα, για να κρατήσουν και ψηλότερα επίπεδα την ποιότητα των προϊόντων μας και να έχουμε αυτήν την αποδοχή. Τίποτα δεν χαρίζεται στην αγορά, όλα κατακτιούνται. Άρα ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους καταναλωτές μας και στους εργαζόμενους πάνω απ' όλα. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Αεραϊκής Γαλακτοβιομηχανίας εξήγησε και τον λόγο που η Κρικρή στα χρόνια της κρίσης καταφέρνει να έχει πάντα ανωδική πορεία. Ότι κάθε εταιρεία που είναι νοικοκυρεμένη, που έχει μια ξεκάθαρη στρατηγική, που στηρίζεται στους ανθρώπους της, που ασχολείται με τη δουλειά και με όλα τα άλλα πράγματα, που έχει υπομονή και επιμονή και μεθοδικότητα, πάντα μπορεί να ανιχνεύσει ευκαιρίες και να τις κάνει επιτυχία. Και νομίζω αυτό το αποδείξαμε. Μια εταιρεία Κρικρή ξεκίνησε από τις Σέρες, αξιοποίησε το συγκριτικό πλεονέκτημα του γάλακτος, που έχουμε πάρα πολύ άφθονο γάλα, η περιοχή μας είναι πρώτη σε παραγωγή γάλακτος. Αυτό το κάναμε σημαία, το επικοινωνήσαμε και πλέον ακόμη και στις συσκευασίες των προϊόντων που είναι στην Αγγλία, γράφουν ότι παράγονται στις Σέρες από την έφορη κοιλάδα των Σερών, από το γάλα της περιοχής μας. Αυτό ήταν το συγκλονιστικό μας πλεονέκτημα, αυτό το διαφυλάσσουμε και μάλιστα τελευταία έχουμε ανακοινώσει και το ότι είναι γνωστό, την Παιδεία Γάλακτος, ένα πρόγραμμα πρωτοποριακό θα έλεγα, συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που εκπαιδεύσαμε και τους 50 παραγωγούς μας στο να γίνουν καλύτεροι, να βελτιώσουν τις γνώσεις τους, τις εγκαταστάσεις τους και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί, πιο κερδοφόροι. Αυτό το κάνουμε γιατί θεωρούμε ότι χρωστάμε στην περιοχή αυτή, χρωστάμε στους παραγωγούς μας που μας δίνουν το γάλα, που μας δίνουν να κάνουμε την διαφορά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έργα του Team Viner εκτίθενται στον Ζιτζιλί Τζαμί της πόλης των Σερών. Πρόκειται για την έκθεση ζωγραφικής με γενικό τίτλο Team Viner, μια εμπειρία ζωής στο Άγιο Όρος. Τη διοργάνωση της έκθεσης έχουν η Εφορία Αρχαιοτήτων Σερών και η Αγιορείτικη Εστία Θεσσαλονίκης. Πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της έκθεσης Team Viner, μια εμπειρία ζωής στο Άγιο Όρος, που φιλοξενείται στο Τζιτζιλί Τζαμί της πόλης των Σερών. Η συγκεκριμένη έκθεση διοργανώθηκε από την Αγιορείτικη Εστία Θεσσαλονίκης το 2013 και τα τελευταία χρόνια μεταφέρθηκε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού. Χθες, 3 Ιουλίου 2018, είχαμε τα εγγένεια της έκθεσης έργων ζωγραφικής του Βρετανού ζωγράφου και καθηγητή Σχολής Καλών Τεχνών στο Λονδίνο, στο Βασιλικό Κολέγιο Καλών Τεχνών του Λονδίνου, Team Viner, ενός γνωστού πλέον και καταξιωμένου καλλιτέχνη διεθνώς. Η έκθεση βασίζεται σε μια εκτενή και πολυπίκυλη σειρά έργων του Βρετανού ζωγράφου, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Bath της Βρετανίας, ο οποίος παρέμεινε συνολικά 3 μήνες στην Αθωνική Πολιτεία, βιώνοντας μια πνευματικότητα που καθόρισε τη ζωή και την τέχνη του. Φιλοξενήθηκε στις 20 μονές, στις καριές, σε σκήτες και σε κελιά. Περπάτησε στα μονοπάτια του,
Έζησε στην καθημερινή ζωή με τους μοναχούς και τους προσκυνητές και αποτύπωσε με ένα σύνθετο και πρωτότυπο τρόπο την καθημερινή ζωή στην μοναστική πολιτεία, τα αρχιτεκτονικά συγκροτήματα και το φυσικό περιβάλλον. Ο Βάινερ, λαμβάνοντας μια υποτροφία από το κολέγιο στο οποίο είχε σπουδάσει και διδάσκει, επισκέφθηκε το 2013 για 3 φορές το Άγιο Όρος, διαμένοντας 1 και πλέον μήνα κάθε φορά και διατρέχοντας όλη την Αθωνική Πολιτεία, απέδωσε με το δικό του προσωπικό τρόπο τις μονές, τα καθολικά, τους κεντρικούς ναούς, καθώς επίσης και σκήτες, συγκροτήματα από μεμονωμένα κελιά, καθώς επίσης και τη ζωή και το φυσικό περιβάλλον του Αγίου Όρους. Το κοινό έχει την ευκαιρία να απολαύσει έργα που αποδίδουν άγνωστες πτυχές από ένα συναρπαστικό περιβάλλον, καθώς ο τρόπος ζωής των μοναχών διαφέρει ριζικά σε σχέση με κάθε άλλον τρόπο ζωής των ανθρώπων των πόλεων. Ανάμεσά τους υπήρχαν νέοι και ηλικιωμένοι, Έλληνες, Αυστραλοί, Αμερικανοί, Άγγλοι. Ο κοινός τους τόπος είναι ο χριστιανικός Ορθόδοξος βίος, ο οποίος βασίζεται στην αδιάλειπτη προσευχή σε ένα τοπίο που μαγεύει τόσο με τη φυσική του ομορφιά, όσο και με την ομορφιά των ανθρώπινων επιτευγμάτων. Η έκθεση θα λειτουργήσει από Τρίτη έως και Παρασκευή και την Κυριακή από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η έκθεση θα παραμείνει στο Τζεντζελί Τζαμί των Σερών μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018 και ήταν μια επιλογή μας αυτή προκειμένου και οι μικροί μας φίλοι, οι μαθητές, να μπορέσουν να την επισκεφθούν. Πιστεύουμε ότι θα είναι ευχάριστη και στους μεγάλους και στους μικρούς, όσο και διδακτική, προκειμένου να έχουν ευκαιρία να κάνουν νοερό ταξίδι στο Άγιο Όρος, καθώς επίσης τις γυναίκες, οι οποίες ως γνωστόν δεν μπορούν να το επισκεφθούν, λόγω του αβάτου που έχει καθιερωθεί από τους Βυζαντινούς χρόνους. Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Κυρίες και κύριοι, όλο μας το πρόγραμμα μπορείτε να το παρακολουθείτε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.epilogies.tv. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.